Πήρε κολοτούμπες και με φαίνεται. Ποιον πιστεύει εσύ ότι τσακώνεται απόψε στις 11 στο Sky, στο επεισόδιο που θα δούμε στο καινούριο. Ποιο? Η Χριστίνα. Με την Άννα Μαρία. Εσύ? Με τη Σοφία. You? Με τη Σοφία κι εγώ. Κάνουν όλοι λάθος. Γίνεται ο υπερτσακωμός Ιωάννα μου με το Γρηγόρη. Αλήθεια, από το πουθενά. Ξεκινάει. Το καλά, από το πουθενά θα αρχίσουν να γίνονται όλα ξαφνικά τώρα. Σας είπα ότι οι εντάσεις μεγαλώνουν. Τον κατηγορεί η Χριστίνα το Γρηγόρη ότι είναι φίλο και φτερό, ότι είναι φτερό στον άνεμο, ό,τι όπου θέλεις πες. Πάει. Ακριβώς. Δεν είχε άτοπο αυτό το οποίο λέει. Την διάστηση έχουμε κι εμείς απ' έξω. Αυτό αισθάνομαι, παιδιά, βλέποντας το παλικάρι. Και προκαλείται ένας μεγάλος τσακωμός. Όμως, πάμε στην αγαπημένη έκφραση της Σοφίας από το Sky, της Νικητάκου. Μια έκπληξη περιμένει επιφυλάσσει τους συγκατοίκους από το Big Brother. Κι άλλη. Μια έκπληξη που θα αφορά στο βέτο. Θα το δούμε, επειδή δεν υπάρχει το live stream, θα το δούμε στο επεισόδιο απόψε, με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα φέρει μια δεύτερη αναστάτωση και ένα μπουρδούκλωμα λίγο περίεργο. Μυστήριο, ε. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι γενικά είναι μυστήρια το πώς ξεδιπλώνονται και πώς μπερδεύονται και πώς αλλάζουν. Δεν σταθήκαμε σε πολλά σημεία του βίντεο, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Αλλά εκείνο το σχόλιο που είδα εγώ, την έκπληξη της Άννας Μαρίας απέναντι στην επαγγελματία παίκτρια πόκερ Χριστίνα και η συζήτηση αυτή, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα λες, γιατί την είπε και την μπουκιά και την έφαγε. Δεν ξέρω, χαρακτήρισε κάποια στιγμή, το είδατε, που λέει είναι έξυπνη. Ναι. Δεν είναι έξυπνη, του λέει είναι πονηρή. Πονηρή. Ναι, ναι, όλοι είναι πονηροί για την Άννα Μαρία. Και εκείνη είναι ένα αγγελούδι. Νομίζω ότι παιδιά. Παιδιά, συγγνώμη, Βασίλη, έχω κουραστεί. Πραγματικά έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί με όλο αυτό το θεατράλ. Μην κάθεστε έτσι εδώ πέρα. Να σου πω όμω κάτι. Είναι χειρότερο. Είναι το βίντεο συναισθηματικό να σα πασάρω σπολεράρα. Ναι. Και συγγνώμη που σε διέκοψα, Μάρια. Εντάξει, το προσπερνώ. Πάλι. Γιατί δεν θα μιλήσει μόνο για το κομμάτι της μητέρας της που το έχει αναφέρει, που την έχασε πάρα πολύ μικρή και τις εναγώνιες προσπάθειές της να βρει ένα φάρμακο ή μια πρόχειρη γιατριά ή μια ανακούφιση. Θα μιλήσει και για τις σχέσεις με τον πατέρα. Το βέτο, εντάξει, προέτρεξα εγώ γιατί μιλούσα με τη Σοφία για το μαξιλάρι και της ξέφυγε. Μπορεί να προλάβω το μοντάρι στο σημερινό, μπορεί να προλάβω στο αυριανό. Θα δούμε. Δεν πειράζει. Αλλά αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μια ακόμη ανθρώπινη στιγμή. Πολύ, πολύ συγκινητική. Έχουμε βίντεο να πάρουμε μια γεύση. Για πάμε, ρε παιδιά. Πόσο χρόνο την έχασε, τη Μανούλα? Πες μου κάτι, πώς ήταν η Μανούλα σου? 24. Αυτό το πράγμα είναι ότι πιο δύσκολο που μπορεί να σε περάσει ένας άνθρωπος. Πάντα πίστευα ότι θα βρω μια λύση. Έψαχνα πράγματα, έψαχνα στο ίντερνετ, έψαχνα θεραπείες. Δεν το δέχτηκα ποτέ. Και σαν παιδί δεν μπορείς να φανταστείς ότι η μαμά σου απλά θα φύγει. Πάσο πού είναι? Κουρέστε. Δεν μιλάμε, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία επαφή ο άνθρωπος. Τον έχει συγχωρέσει άπειρες φορές. Γιατί, εντάξει, τον αγαπούσε και το έκανε και για μας. Για να είμαστε μαζί. Δεν χρειαζόταν και να πει τίποτα, γιατί εμείς τα βλέπαμε. Είναι και ένα καλό παράδειγμα και για μας, να ξέρουμε τι να διαλέξουμε στη ζωή μας και τι να μην είμαστε προς τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, παρένθεση τώρα. Θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε ένα θέμα με αφορμή αυτό που είπε η Ραμόνα, με τα ζευγάρια που έχουν προβλήματα, ζητήματα, παρά τα αυτά παραμένουν και το καλό των παιδιών. Πόσο καλό μπορεί να κάνει στην οικογένεια και στο παιδάκι αυτό. Σημειώστε ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αν κάνει τελικά έτσι όπως μένουν. Το λέω με τέτοιο. Μεγάλη κουβέντα. Αυτή το κατάλαβα γι' αυτό. Εμένα έθιξε κι άλλο σοβαρό θέμα. Δηλαδή. Το έψαξα στο ίντερνετ που είπε για την αρρώστια της μαμάς της. Επειδή έχουμε δει αμέτρητες απατεωνιές, αμέτρητα τηλεοπτικά ατοπήματα, αμέτρητες προτάσεις από φραπελιές μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Στον πόνο του άλλου την τελευταία 20ετία, ακόμα και στην τηλεόραση. Στον πόνο των ανθρώπων ποντάρουν αυτό. Φυσικά, και στην ανάγκη να βρεις κάτι σαν βάλσαμο να ανακουφίσεις δικούς σου ανθρώπους και να τους κάνεις καλά. Και το μήνυμα είναι έτσι, μόνο στους γιατρούς. Μόνο στους ανθρώπους. Και προσοχή και στους γιατρούς. Γιατί έχουμε δει και δείγματα και ψευτογιατρών. Δεν ήταν γιατροί αυτοί, ήταν ψευτογιατροί. Λέω και προσοχή στους ψευτογιατρούς.